Σαφέστατα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας κολαγεύει. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλές και αντικειμενικές δυσκολίες εν ώψη του απόψινου αγώνα απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως παρουσιάζεται φέτος στην Gladbach. Δυστυχώς, όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος και κάνεις τόσο σοβαρά το μυγαλάθι, είναι δεδομένο κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους ότι θα τα πληρώσεις πανάκριβα. Αφήνουμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι αυτό πίσω, δεν το αξιολογούμε. Σίγουρα θα δούμε τα λάθη μας. Στόχος είναι το πρωτάθλημα και πώς θα κερδίσουμε τον Εθνικό τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν αρκετός. Δεν του δώσαμε τη χαρά για ένα καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Ήταν ένας δύσκολος μήνας, με βαριές ήττες ομολογουμένως. Θα πρέπει να δουλέψουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε δύσκολο παιχνίδι Δευτέρα με τον Εθνικό, όπου πέρσι απολέσαμε σημαντικούς βαθμούς που ίσως μας στέσαν και τον τίτλο, για να παραμείνουμε σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση. Για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τι και είναι το πρόβλημα που εντοπίζουν οι τρεις ποδοσφαιριστές που προαναφέραμε, Γκουγιόν, Γκρηγόρε και Γκίε, είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Θα περάσουν αύριο από ιατρικές εξετάσεις. Ευελπιστούμε ότι θα αποφύγουν τα χειρότερα για να τους έχουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί μας. Ο κόσμος να μην απογοητεύεται. Σίγουρα είναι βαριά ήττα και δεν υπάρχουν δικαιολογίες μετά από τέτοια αποτελέσματα, αλλά δεν έχουμε επιλογή από το να προχωρήσουμε ενωμένοι και να εκπληρώσουμε το στόχο.